Προσπάθεια, περνάει μέσα στην περιοχή, ανατρέπεται, αλλά βλέπω τον διαιτητή να δίνει πάνω στη γραμμή την ανατροπή αυτή του Βαλαόρα. Το φάουλ, γίνεται η πρόσκρουση της μπάλας στο τείχος και έχουμε κόρνερ. Δεν κόβεται, είναι ο Γκαμπέτας, δεν μπορεί να περάσει, έρχεται ο Μαλουμίδης, κάνει το σούτ και η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα για να γίνει το 1-0 ακριβώς στο 23ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Στο φάουλ ο Άλμπερτσεν, κεφαλιά του Μητρόπουλου out. Ο Βαλαόρας σε μια νέα αντεπίθεση της Λάρισας. Βαλαόρας μέσα στην περιοχή. Συνεχίζεται το παιχνίδι, γίνεται το σουτ από τον Χάσεμπουρκ και έχουμε out. Στο κλέψιμο αυτός της μπάλας και ένα σουτ που κόβει την τελευταία στιγμή ο Σαργκάνης. Το κόρνερ από τον Βουτυρίτσα στον Βαλαόρα. Η σέντρα του Βαλαόρα, ο Γκαμπέτας πάνω στον Σαργκάνη. Ο Γούναρης στο φάουλ. Κόβει ο Παραφέστας, έρχεται δυνατά ο Κουσουλάκης να κάνει ένα shoot out. Επιμένω. Βουτυρίτσας στον Μαλουμίδη. Στον ελεύθερο χώρο φεύγει ο Γκαμπέτας, μαρκάρεται από τον Μίχο και βλέπουμε τον διαιτητή, τον κύριο Μπασμπαρέλια, να δίνει ένα πέναλτι στην φάση αυτή όπου ο Γκαμπέτας μαρκαρίστηκε από τον Μίχο. Τριακοστό έκτο λεπτό, Μαλουμίδη στο πέναλτι και το 2-0. Το κόρνερ του Ξανθόπουλου, το γύρισμα από τον Μητρόπουλο out. Χάσεμπουρκ στον Μαλουμίδη για τον Ανδρεούδη. Ανδρεούδης μέσα στην περιοχή, κάνει το σουτ, κόβει ο Σαργκάνης, έρχεται ο Βουτυρίτσας να μην μπορέσει να κάνει το σουτ και να περάσει μπαλά out. Πλάγια για τον Παναθηναϊκό με τον Σιμεοχωρίδη και ενώ έχουμε συμπληρώσει 17 λεπτά παιχνιδιού. Τρεις παίκτες του Πανιωνίου χάνουν την μπάλα, αποκρούει όμως ο Λατουσέ. Ρότσα. Κάνει φάουλ ο Λατουσέ στον Ρότσα, 17 λεπτά παιχνιδιού, πάντα 0-0. Παναθηναϊκός Πανιώνιος στο γήπεδο Απόστολος Νικολαής. Δημόπουλος τώρα, σουτ! Η μπάλα στο δοκάρι του Μανίκα και σώνει τον Πανιώνιος από βέβαιο γκολ. Χάνει την μπάλα ο Παναθηναϊκός, Παπαμιχαήλ βγαίνει μόνος του μπροστά, βγαίνει και ο Δάφκος, το τριπλάρι ο Παπαμιχαήλ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ακριβώς στο δεύτερο λεπτό για να κάνει το σκορ Παναθηναϊκός Πανιώνιος 0-1 στη Λεωφόρο. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του Πανιωνίου, μεγάλη επιτυχία τους να ανοίξουν έστω το σκορ μέσα στη Λεωφόρο με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Χάνει την μπάλα ο Καυσίση, αν θέλετε την κερδίζει με προβολή ο Παπαμιχαήλ. Βγαίνει ο Δάφκος, τον τριπλάρι ο Παπαμιχαήλ, πολύ ψύχρεμα. Τρέχει να προλάβει ο Ταράσης, ξανατρέχει ο Καψής και η μπάλα στα δίχτυα από τον Παπαμιχαήλ για να γίνει το Παναθηναϊκός Πανιώνιος 0-1. Τσινός, καλοχτυπημένο, κοντράνεται η μπάλα, φτάνει στον Αλίκ, σουτάρει ο Αλίκ και κάνει το 1-1, αλλά προηγουμένως ο διαιτητής έχει σταματήσει τη φάση. Να δούμε τι έχει δώσει ο διαιτητής, έχει δώσει πέναλτι προηγουμένως ο διαιτητής κ. Μιχαηλίδης, έχει σταματήσει το παιχνίδι και δεν μετράει τον γκολ, αλλά θα χτυπηθεί το πέναλτι. Με εκτελεστή τον Τσούλα Λίγκ. Και αποκρούει ο Μανίκας. Αποκρούει ο Μανίκας και σώνει τον Πανιώνιο. Πάντα κερδίζει ο Πανιώνιος 1-0. Φάουλ εδώ που γίνεται από τον Σαραβάκο στον La Ligue. Να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη της φάσης. Και κόκκινη κάρτα στον Σαραβάκο για αυτό το σκληρό μαρκάρισμα στο La Ligue. Καναράς. Κυράστας. Κερδίζει την μπάλα ο Καναράς. Στην αντεπίθεση ο Πανιώνιος. Βαλιά για τον Λατουσέ που βγαίνει μόνος του, δεν υπάρχει offside. Λατουσέ τριπλάρει τον Δάφκο και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Να η μεγάλη έκπληξη. Παναθηναϊκός Πανιώνιος ακριβώς το 77-02 στο γήπεδο της Λεωφόρου. Τσινός. Κακή παλιά για τον La Ligue. Απογοητεμένη φαίνεται η παίκτος του Πανιακού. Κέρδισε ο Κραβάνης, παίζει το 1-2 θαυμάσια με τον Λατουσέ και στην επίθεση ο Πανιώνιος. Ωραία παλιά, βγαίνει πάρα πολύ έξυπνο από σπόρις πίσω από τον Παπαβασιλείου, μόνος του με τον Δάφκο, τον πλασάρι και 0-3. 0-3 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ακριβώς 8 λεπτά πριν να τελειώσει το παιχνίδι. Το εκπληκτικότερο αποτέλεσμα στο φετινό πρωτάθλημα.
Χαναράς και Καρούλιας, χάθηκε η μπάλα, έφτασε στον Ρότσα από τον Βασιλείου. Ρότσα για τον Τσινό. Τσινός. Προσποιείται, αποφεύγει τον Γραβάνη, αποφεύγει και τον Εμβολιάδη, μόνο στο Τσινό σουτάρει και κάνει το 3-1. Μείωση του σκόρου λοιπόν, ακριβώς 2 λεπτά πριν να τελειώσει το παιχνίδι, από θαυμάσια ατομική προσπάθεια του Γρηγόρη Τσινού που βλέπει. Ολόκληρο στο φάουλ για την ΑΕΚ. Μπάλα στα καρέ, φεύγει από όλους. Είναι ο Λέτσας εκεί που την προλαβαίνει. Στο Δίντσικο. Κάνει τη σέντρα ο Δίντσικος. Ράντονιτς, Μαύρος και γκολ 1-0. 1-0 για την ΑΕΚ στο 9ο λεπτό εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια με το Μαύρο. Κύρισιτς, Δίντσικος, κερδίσαν οι Ενωσίτες με Αρδίζογλου. Προσπαθεί μια επίθεση από δεξιά. Κάνει και το γύρισμα και είναι κόρνερ υπέρ της ΑΕΚ. Ο Μαύρος λοιπόν στο κόρνερ για την ΑΕΚ. Όλοι οι παίχτες του όφη στην περιοχή της ομάδας του. Κεφαλιά και είναι το 2-0 από το Μανουλά. Από το κόρνερ του Μαύρου στο 26ο λεπτό η ΑΕΚ κάνει το σκορ 2-0 με αυτή την ωραία κεφαλιά του Μανουλά. Αρδίζογλου στον Νικολούδη. Χάνει την μπάλα, είναι ο Τσιριμόκος τώρα στην επίθεση για τον όφη, Τσιριμόκος πάντα και γίνεται ένα φάουλ από τον Καραγκιοζόπουλο έξω από την περιοχή. Ο Κύρισιτς το φάουλ για τον όφη και αποκρούει ο Οικονομόπουλος, αλλά γίνεται το 2-1 από τα πόδια του Τσιριμόκου στην απόκρουση αυτή του Οικονομόπουλου στο δυνατό σουτ φάουλ του Κύρισιτς στο 30ο λεπτό. Παραπραστανίτης στο φάουλ, βαθιά η μπάλα στα καρέ, Αρδίζογλου κεφαλιά. Ο Μαύρος μες στην περιοχή και αποκρούει με κεφαλιά ο Γιωμαμίτης και διώχνει ο Χαταμπάκης. Φαλτσαριστά η μπάλα, κεφαλιά του Δίντσικου, out. Πλάγιο υπέρ του όφη με τον Ζιάκο, αλλάζει με τον Κύρισιτς. Ιορντανέσκου με την μπάλα. Στον Αλεξίου. Μπαλιά στο Γεωργιάδη μέσα στην περιοχή, πλασάρει και γίνεται το 2-2. Ισοφαρίζει όφη την ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Την ΑΕΚ που είχε προηγηθεί με 2-0, την ισοφαρίζει αυτή τη στιγμή ο Γεωργιάδης σε 2-2. Κερδίζει ο Αρδίζογλου την μπάλα. Πίσω στο Λέτσα. Σέντρα αυτός για το Μαύρο. Ο Τασόπουλος με το κεφάλι, ο Μαύρος μέσα στην περιοχή. Γυρίζει, είναι ο Ράντονιτς εκεί. Κεφαλιά και αποκρούει εύκολα ο Λαφτσής. Όφη πάλι στην επίθεση μέσα στην περιοχή ο Τσιριμόκος και το 3-2 γίνεται για τον Όφη στο 67ο λεπτό. Μετά από αυτό το λάθος που έκανε ο Καραγκιζόπουλος, πέρασε μπάλα κάτω από τα πόδια του και έφτασε στον Τσιριμόκο που με δυνατό σουτ έγραψε το 3-2 μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Προηγείται ο Όφη της ΑΕΚ. Μανολά στο πλάγιο για το Δίντσικο. Δίντσικος πάντα με την μπάλα, αποφεύγει το βλάχο. Δίντσικος κάνει το γύρισμα, κεφαλιά του Αρδίζογλου. Απέκρουσε ο Αγιομαμίτης, η μπάλα έφυγε όπως όπως από τα καρέ του Όφη. Παραπραστανίτης. Ο Μαύρος στα καρέ, γυρίζει, σουτάρει,